Να περάσουμε τώρα στην τρίτη Κυριακή του Μαρτίου. Είναι 20 Μαρτίου και η Εκκλησία μας γιορτάζει την Κυριακή της Ορθοδοξίας και μας διαβάζει μια περικοπή από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, στίχοι 44-52. «Τι επαύρον ηθέλησον ο Ιησούς εξευθύν στη Γαλλία και βρίσκει Φίλιππον και λέει, γι' αυτό ακολούθημε. Ήδη ο Φίλιππος από Βυσσαϊδά εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου. Ευρίσκει Φίλιππος τον Αθαναήλ και λέει, γι' αυτό. Όν έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτες βρήκαμεν Ιησούν τον Υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ. Και είπεν αυτόν Αθαναήλ, εκ Ναζαρέτ δυνατέ τι αγαθόν είναι, λέει αυτό ο Φίλιππος, έρχου και είδε. Είδεν ο Ιησούς τον Αθαναήλ ερχόμενον προς αυτόν και λέγει περί αυτού, είδε αληθώς Ισραηλίτης εν ο δόλος σου καίστη. Λέγει αυτό Ναθαναήλ, πότε με γινώσκεις, απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, προτούσε Φίλιππον φωνήσε όντα υπό την σικήν είδωσε. Απεκρίθη Ναθαναήλ και λέγει αυτό, Ραβί, σύ ο Υιός του Θεού, σύ ο βασιλεύς του Ισραήλ. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, ότι ύπονση είδωσε υπό κάτω τη σκής πιστεύεις, μίζω τούτον όψη. Και λέει αυτό, αμήν αμήν λέγω εμήν, απάρτη όψεστε των ουρανών ανεογότα και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των αιών των ανθρώπων. Εδώ θέλω να τονίσω το εξής, αγαπητοί Απόστολε, ότι η Αγία Γραφή δεν είναι επαγγελματικό βιβλίο, αλλά είναι ο Λόγος του Θεού. Και επειδή είναι ο Λόγος του Θεού, πρέπει όλοι οι άνθρωποι να την διαβάζουν. Για να καταλάβουμε καλύτερα αυτό που λέγω, ας πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα. Όπως γνωρίζουμε, ο Θεός στο όρο Σινά έδωσε στον προφήτη Μωυσή τας 10 εντολάς και των υπόλοιπων νόμων. Και βλέπουμε ότι εκεί ο Μωυσής σε πολλά σημεία των νόμων λέγει στο λαό να μελετάτε τα εντολάς του Θεού και να τα στηρίσετε. Και στο έκτο κεφάλαιο Δευτερονόμιων, στίχοι 7-9, εκεί λέγει ότι όταν θα είσαι στο σπίτι με τα παιδιά σου, θα μιλάς για το Χριστό, για τα 10 εντολάς του Θεού. Και στον δρόμο που θα πας, θα περπατάς με το παιδί σου, πάλι θα μιλάς εκεί για τα λόγια του Θεού. Και λέει ακόμα εκεί ο Μωυσής ότι θα γράψετε τις εντολές του Θεού στις πόρτες των σπιτιών σας και στις πόρτες της αυλής σας, ώστε το πρωί που θα φύγετε για τη δουλειά να τις διαβάσετε και το βράδυ όταν θα γυρίσετε στο σπίτι πάλι να τις διαβάσετε. Και βλέπουμε αργότερα στο έκτο βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης, Ιησού του Ναβί, πρώτο κεφάλαιο, 8 στίχο, λέγει εκεί ο Θεός. «Ουκ αποστήσετε βίβλος του νόμου τούτο εκ του στοματός σου και μελετήσεις εν αυτό ημέρας και νυχτός ή να ειδείς πίν πάντα τα γεγραμμένα. Δε θα απομακρυθεί το βιβλίο του νόμου τούτο, αλλά θα μελετάς μέρα και νύχτα για να γνωρίσεις, να πράξεις όλα που είναι γραμμένα». Έτσι βλέπουμε ότι την Αγία Γραφή δεν τη διάβαζαν μόνο οι αρχιερείς, γραμματείς και φαρισαίοι, αλλά τη διάβαζαν όλοι οι άνθρωποι, όλος ο λαός. Οποιοδήποτε επάγγελμα και αν είχε ο άνθρωπος, διάβαζε και την Αγία Γραφή. Απόδειξης είναι τούτο. Το βλέπουμε σε αυτήν την περικοπή. Να, η μαθητεία του Χριστού, αγράμματοι, το επάγγελμά τους ψαράδες ήταν. Εν τούτης όμως διάβαζαν την Αγία Γραφή και μπορώ να πω ότι την έπιζαν την Αγία Γραφή, την Παλιά Διαθήκη, στα δάκτυλά τους οι μαθητές του Χριστού. Όταν ο Χριστός είδε τον Φίλιππον και του είπε ακολούθησέ με και κατάλαβε από αυτά που είχε διαβάζει από την Αγία Γραφή ότι ήταν ο Μεσσίας που περίμενε ο λαός. Γι' αυτό όταν
βρήκε τον φίλο του, τον Αθαναήλ, του είπε, «Όν έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτες, ευρήκαμε Ιησούν, τον Υιόν του Ιωσήφ, τον από Ναζαρέτ». Άραγε, ο Φίλιππος είχε διαβάσει την Παλιά Διαθήκη, όλοι. Και μάλιστα είχε διαβάσει στο Δευτερονόμιο, 18ο κεφάλαιο, που εκεί ο Μωυσής δύο φορές προφητεύει και λέγει για τον Χριστό, στο 15 στίχο και στο 18 στίχο. «Προφήτην ημίν αναστήσει Κύριος ο Θεός ημών εκ των αδελφών ημών ως εμέ». Αυτό ακούσεστε. Είχε διαβάσει και τους προφήτες, γι' αυτό ήξερε πάρα πολύ καλά ότι πράγματι αυτός ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας. Στη συνέχεια παρακάτω βλέπουμε, όταν ο Χριστός είδε τον Αθαναήλ, του είπε, «Να, ένας αληθινός Ισραηλίτης, ένας άδωλος, ένας αληθινός πατριώτης, ποδόλος δεν υπάρχει μέσα του». Ο Ναθαναήλ του λέγει, «Από πού με γνωρίζεις?» Και ο Χριστός του λέγει, «Προτού σου φωνάξει ο Φίλιππος που ήσουν κάτω από τη σεκιά, εγώ σε είδα». Και ο Ναθαήλ και αυτός είχε διαβάσει την Αγία Γραφή και γνώρισε πολύ καλά ότι από τους προφήτας ο αναμενόμενος Μεσσίας Χριστός θα ονομαζόταν Υιός του Θεού και Βασιλιάς του Ισραήλ. Γι' αυτό φωνάζει στον Χριστό και του λέγει, «Ραβί, σύ ο Υιός του Θεού, σύ ο Βασιλεύς του Ισραήλ». Αλλά και παραπάνω, ένας άλλος μαθητής, ο Ανδρέας, ο αδερφός του Πέτρου, και αυτός που ήταν πρώτα μαθητής του βαπτιστού Ιωάννου, και μετά όταν έδειξε ο Ιωάννης τον Χριστό και είπε, «Να ο αμνός του Θεού». Και αυτός με έναν άλλο μαθητή ακολούθησαν τον Χριστό, και να μην τα απολογήσουμε γιατί δεν μας παίρνει ώρα. Όταν ο Ανδρέας βρήκε τον αδερφό του τον Πέτρο, του λέγει, «Ευρήκαμεν το Μεσσίαν ο εστί με θερμινευόμενο Χριστός». Να, βρήκαμεν αυτόν που έγραψαν οι προφήτες. Άραγε, τι σημαίνει εδώ, αγαπητοί Απόστολοι, ότι οι μαθητές του Χριστού, το επάγγελμά τους ήταν ψαράδες. Αλλά εν τούτης όμως διάβαζα και την Αγία Γραφή. Γιατί? Διότι είναι Υιός του Θεού. Δια τούτο επαναλαμβάνω και τελειώνω ότι η Αγία Γραφή δεν είναι επαγγελματικό βιβλίο, αλλά είναι ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό πρέπει όλοι οι άνθρωποι να την διαβάσουν και να την τηρήσουν. Μάλιστα. Αυτή η περικοπή διαβάζεται την Κυριακή που είναι γνωστή ως πρώτη των νηστείων, η Κυριακή της Ορθοδοξίας, να προσθέσω εγώ. Και η Κυριακή αυτή υπενθυμίζει σε όλους τους πιστούς το χρέος να ευαγγελίζονται το Λόγο του Θεού. Συμπληρώνω δηλαδή αυτό που μόλις είπες, όχι απλά να διαβάζουν, αλλά και να μεταδίδουν το Λόγο αυτό. Έτσι.